Μου ζητάτε να πειθαρχήσω. Δεκτό. Δεκτό να πειθαρχήσω. Ναι. Εσείς που μου ζητάτε να πειθαρχήσω, πού έχετε πειθαρχήσει? Έχετε πειθαρχήσει στο Σύνταγμα? Είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού εσείς? Έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να υπάρχει ισονομία μεταξύ πολιτών πολιτικών. Έχω κάποια ισονομία εγώ για να πειθαρχήσω σε αυτά που μου ζητάτε εσείς? Να πειθαρχήσω σε ποιο? Εσείς δεν πειθαρχείτε καταρχήν στο Σύνταγμα. Εσείς οι ίδιοι δεν πειθαρχείτε στο Σύνταγμα. Εγώ πώς να πειθαρχήσω σε εσάς? Και ποιος σας δίνει το δικαίωμα εσάς, ανθρώπους οικογενειάρχες, όταν δεν συμφωνούν μαζί σας, να τους λέτε ψεκασμένους ή συνωμοσιολόγους? Από πού και σου είμαι εγώ ψεκασμένος που εσάς σας πληρώνω και δεν με πληρώνετε, και εσείς που πληρώνεστε από εμένα είμαι εγώ ψεκασμένος? Εσείς τότε πώς πληρώνεστε από τον ψεκασμένο? Και εσείς όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι, οι οποίοι πήρατε όλα αυτά τα δάνεια των δανείων ως δάνεια και δεν έχετε πληρώσει ποτέ τίποτα, εμένα γιατί με αναγκάζετε, εκτός από το να ζήσω όπως θέλετε εσείς, τώρα με αναγκάζετε να ζήσω και όχι όσο θέλετε εσείς, αλλά όπως θέλετε εσείς? Πώς είναι δυνατόν εγώ ο ψεκασμένος να δίνετε βάση σε μένα τον ψεκασμένο και να θέλετε το καλό μου εσείς που με φτωχύνατε? Εσείς που με δολοφονήσατε, εσείς που με αυτοκτονήσατε, εσείς που παραδώσετε εθνική κυριαρχία, εσείς που παραδώσετε τα πάντα. Εσείς λοιπόν θέλετε το καλό μου, μα οποιοσδήποτε άλλος να μου το ζητούσε, ένας στον δρόμο να μου το ζητούσε, μπορεί να το σκεφτόμουν. Από εσάς πώς θα σκεφτώ εγώ ότι εσείς θέλετε το καλό μου? Μα έχετε αποδείξει ότι δεν θέλετε το καλό μου. Το έχετε αποδείξει πλήστα φορές. Έχετε καταστατηγήσει το Σύνταγμα 45 φορές ως τώρα. Γιατί δεν μας λέτε ακριβώς το Σύνταγμα τι προβλέπει? Γιατί δεν σας συμφέρει? Ας πει ο κόσμος να διαβάσει τις παραγράφους του Συντάγματος, αν όλα αυτά είναι αληθινά ή όχι. Και υπάρχει κορονοϊός. Λέτε εσείς ότι υπάρχει κορονοϊός. Μετά το κορονοϊό εμένα με ενδιαφέρει τι θα έρθει. Θα μου πείτε να βάλω και ένα αλουμινόχαρτο για στο κεφάλι μου, να κυκλοφορώ με το αλουμινόχαρτο στο κεφάλι μου για να μην μου διαβάζουν τις σκέψεις οι εξωγήινοι? Ή θα έρθουν τα ζόμπι αργότερα? Και γιατί να είναι απίθανο να έρθουν όλα αυτά μετά? Ποιος πίστευε ότι θα έρθουν όλα αυτά που ήρθανε? Κάτι ψεκασμένοι τα λέγανε. Και αφού λοιπόν όλοι εμείς είμαστε ψεκασμένοι, και αφού δεν δίνετε βάση, και αφού βγαίνετε και λέτε ότι κάποιοι ζουν από το μισθό τους, το λέτε ευθεία φόλα παρτίδα, και κάποιοι που κάνετε τις ανακοινώσεις, δεν θα πω ονόματα, πολιτικής προστασίας, υπάρχουν για σας υποθέσεις με οικονομικές ατασταλείς στους δήμους που ήσασταν. Ποιο σύνταγμα λέει ότι άμα κλέψεις πολλά γίνεσαι υπουργός, γίνεσαι βουλευτής, γίνεσαι μεγαλοδημοσιογράφος, και άμα δεν μπορείς να πληρώσεις τα λίγα είσαι ψεκασμένος? Ποιο σύνταγμα το λέει αυτό, να μου πεις ποιο σύνταγμα υπάρχει που λέει ότι άμα βγεις υπουργός δεν έχεις καμία ευθύνη? Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργός. Και άμα είσαι ένας άνθρωπος απλός, έχεις ευθύνες μέχρι και άμα δεν φοράς μάσκα πας φυλακή. Θέλω να μου πείτε ποιο σύνταγμα τα γράφει αυτά για να τα καταλάβω. Και εγώ δεν θα φορέσω μόνο μάσκα, θα φορέσω προφυλακτικό και θα βγαίνω έξω από πάνω ως κάτω. Αλλά να μου πείτε ποιο σύνταγμα λέει ότι αυτοί που κλέβουν τα πολλά και αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν τα λίγα είναι ψεκασμένοι? Θέλω να μου το βρείτε αυτό γραμμένο, να μου το πείτε. Να μου πείτε αυτό το σύνταγμα που δεν σας νοιάζει πώς θα ζήσω, σας ενδιαφέρει να είμαι κλεισμένος. Με ρωτήσετε αν θα μπορώ να φάω. Αν θα μπορώ να φάω θα με ρωτήσατε, αν θα μπορώ να ζήσω τα παιδιά μου με ρωτήσατε? Πώς με κλείνετε εσείς και μου αφαιρείτε το παραμικρό ελάχιστο μεροκάματο να μπορέσω να ζήσω? Για ποιο λόγο? Για να πληρώσω εσάς πάλι? Γιατί λεφτά να μαζέψεις δεν μπορείς. Θα δουλεύω πάλι για εσάς, μην φοβάστε. Για εσάς θα δουλεύω ούτως ή άλλως. Εσάς θα πληρώνω, μην φοβάστε. Έμαθα τι έγινε. Εσείς όλοι μέσα σε αυτήν όλη την κρίση μειώσατε κάποιο μισθό σας? Είπατε οι βουλευτικές μας αποζημιώσεις να μειωθούν στο ελάχιστο? Να προσφέρουμε, ζητάτε από τους επιχειρηματίες, τους δικούς σας φυσικά, να προσφέρουν στην δημόσια υγεία? Και όλες οι άλλες οι αρρώστιες, εσείς βρε άχρηστοι, 100 χρόνια δεν έχετε βρει μισό φάρμακο για την νούμερο ένα αρρώστια του κόσμου που πεθαίνει ο κόσμος στον καρκίνο, και θα βρείτε μέσα σε ένα μήνα και σε δυο και σε τρία, θα βρείτε αυτό το φάρμακο για αυτό το κορονοϊό? Ποιο δουλεύετε, εμένα τον ψεκασμένο δουλεύετε? Αφού με έχετε ανάγκη να ζω για να σας πληρώνω. Τώρα γιατί μου αφαιρείτε να μπορώ να σας πληρώνω? Να μπορώ να σας πληρώνω, και εγώ να σας πληρώνω θέλω. Για να κάνετε εσείς τις διακοπές σας, για να έχετε τα ασέα σας, τα μέσα σας, και εγώ απλά να ζω. Απλά να ζω. Και τώρα δεν θέλετε να ζω? Όχι, θα ζήσω όπως θέλω εγώ. Και ποιος εσείς είναι που θα μου πεις εμένα πώς θα ζήσω? Εσείς ποιοι είστε που θα μου πείτε πώς θα ζήσω? Ποιοι είστε? Σας πληρώνω, δεν με πληρώνετε. Γεννηθήκαμε όλοι με χρέη. Τα παιδιά μας τα έχουν χρέη.
Ποιος τα δημιούργησε αυτά τα χρέη. Ποιος έσβησε τις λίστες Λαγκάρτ. Ποιος κατήργησε όλους τους νόμους αυτούς και τώρα μέσα στην δίνη του κορονοϊού καταργήθηκε η εισαγγελία διαφθοράς, το ξέρεις. Ναι. Καταργήθηκε τώρα μόλις η εισαγγελία διαφθοράς. Παραγράφω τώρα τα δικήματα για λαθρεμπορίες, για δημοσίου χρήματος, για σπατάλες και όλα αυτά. Εκεί που έχουν απαγγελθεί, ό,τι έχει απαγγελθεί, υφίσταται. Ακριβώς. Έτσι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Εσείς λοιπόν, πώς εμένα, όταν σηκώνω τη σημαία μου, με λέτε φασίστα και όταν διαφωνώ από εσάς, με λέτε ψεκασμένο. Αφού από μένα ζείτε, αφού είστε κυφήνες, αφού είστε ή εσείς ή ο ιός δεν είναι ο κορονοϊός. Ο ιός είναι αυτή, Πασχάλη. Ο ιός ο βασικός που πρέπει να βρούμε το φάρμακο όλοι εμείς με νόμιμα μέσα. Με διάλογο. Δεν λέω εγώ να σκοτώσουμε και να κάψουμε. Ο ιός ο μεγαλύτερος ιός από εσάς, από τις ψευχές σας, από την προπαγάνδα σας, δεν υπάρχει. Ο ιός είστε εσείς πρώτα. Ας βρείτε τη λύση λοιπόν, για να κλείσω, πώς θα απαλλαγούμε από τον ιό το δικό σας, που είστε κυφήνες και ζείτε από το αίμα μου, και μετά μην ανησυχείτε, θα βρω τον τρόπο εγώ να θεραπευτώ από τον κανονικό τον άλλο τον ιό που μου βάζετε τάχα μου δήθεν. Γεια σου, Μάστερ. Γεια σου, Μάστερ.